Υπουργέ μου. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Και δεν τα λέμε κιόλας και σε μια καλή περίοδο. Να πούμε ότι ξέρω εγώ, ότι άλλαξαν τα πράγματα κτλ. Δηλαδή, τα λέμε σε μια πολύ άσχημη περίοδο, κύριε Καδήμου, και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε τον πρωτογενή τομέα, να τον σώσουμε στο σημείο που μπορούμε βεβαίως, για να μην έχουμε πολύ έτσι, αρνητικές επιπτώσεις και από τον πόλεμο και από τις επιπτώσεις που είχαμε και από προηγουμένως. Βεβαίως τώρα έρχεται έτσι ως κερασάκι στην τούρτα ένας πολύ μεγάλος μποναμάς, πολλές αυξήσεις. Ναι. Είναι γεγονός, αγαπητή μου Κατερίνα, ότι τον τελευταίο περίοδο ο πρωτογενής τομέας αλλά και ευρύτερα η οικονομία του τόπου περνάει από κρίση σε κρίση. Οι αγρότες μας έχουν σίγουρα φτάσει σε οριακές καταστάσεις, ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εξαρτώνται από τις ζωοτροφές. Είχαμε κάνει χθες κάποιες συγκρίσεις με τις τιμές που είχαμε πριν από ένα χρόνο και τις αντίστοιχες σημερινές και είδαμε ότι έχουμε γύρω στο 70% αύξηση στις τιμές των σιδηρών. Απίστευτο, έτσι, 70% αύξηση στις τιμές των σιδηρών. Μιλάμε για τεράστιο ποσοστό. Τεράστια αύξηση. Αυτή την αύξηση δυστυχώς την έχουν επομιστεί μέχρι στιγμής στο μεγαλύτερο βαθμό μόνο οι κτηνοτρόφοι. Δεν έχει δηλαδή περάσει ακόμη και στον τελικό καταναλωτή. Για μας θα ήταν, παρόλο μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά ως Υπουργείο Γεωργίας θα βλέπαμε με ανακούφιση κάποια αύξηση των τιμών υπό την έννοια ότι αυτό το βάρος που έχουν υποστεί κτηνοτρόφοι δεν θα το τραβήξουν μόνοι τους, αλλά θα διαχυθεί σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Να μοιραστεί ουσιαστικά, αυτό λέτε, να μοιραστεί. Να μοιράσουμε το πάνω. Δηλαδή να έχουμε όλοι, κατανομή του βάρους σε όλους μας έτσι αναλογικά. Ναι. Πρέπει να σας πω όμως ότι αναγνωρίζουμε ότι οι κτηνοτρόφοι ιδιαίτερα βρίσκονται σε πάρα πολύ δυσμενή κατάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι που παρατηρείται στην Κύπρο, παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακριβώς την ερχόμενη Δευτέρα συζητούμε σε Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που θα γίνει στις Βρυξέλλες μέτρα στήριξης των αγροτών. Και ελπίζω να επιστρέψουμε από το Συμβούλιο Υπουργών με καλά νέα για τους αγρότες. Τώρα, έχουμε 20 συν 16.000 τόνους οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν, έτσι δεν είναι, που παραγγέλθηκαν από το κράτος, από την κυβέρνηση. Οι 20 ήδη παραγγέλθηκαν μέσα στις πρώτες 48 ώρες που βγήκαμε σε αναζήτηση. Ναι. Το φορτίο για το Καλαμπόκι κατακυρώθηκε προσφορά και όντως είμαστε στη διαδικασία να παραλάβουμε σύντομα το φορτίο. Για το σιτάρι, για το κρυθάρι, αναμένεται ότι αυτό θα γίνει αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Εν τω μεταξύ, οι 20 συν 16, δηλαδή 36.000 τόνοι που παραγγέλθηκαν, χθες μας έλεγε ο κύριος Γιαπάνης ότι προχθές μάλλον, μας έλεγε ότι μας πάνε για ένα μήνα. Ένα μήνα διπρόσθετο από αυτό που έχουμε σήμερα. Σήμερα φαίνεται με βάση τις παραγγελίες που έχουν κάνει οι ήδη εισαγωγείς ότι πάμε μέχρι τα μέσα Απριλίου. Από εκεί και πέρα έχουμε και αυτές τις ποσότητες που παρήγγειλε ή θα παραγγείλει το κράτος. Αλλά παραγγελίες πρέπει να σας πω ότι γίνονται καθημερινά. Επομένως, ναι, το θέμα είναι ότι άμα μιλήσεις με τις εταιρείες που φέρνουν ζωοτροφές στην Κύπρο, θα σου πούν οι άνθρωποι ότι τραβούν τα μαλλιά τους και ήδη. Είναι γεγονός. Γιατί είχαμε επικοινωνία με κάποιες εταιρείες που πραγματικά οι άνθρωποι δεν ήξεραν πού να πάνε να σταθούν με το πώς αγοράζουν πλέον τη σακούλα, να το πω έτσι παραστατικά για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως αποδεικνύει του λόγου του αληθές ότι είχαμε μια τεράστια αύξηση την τελευταία περίοδο και η κατάσταση σίγουρα επιδεινώθηκε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να θυμίσω ότι η Ρωσία είναι η πρώτη αγορά στον κόσμο στην παραγωγή σιτηρών και η Ουκρανία η πέμπτη στον κόσμο. Εάν λοιπόν αυτές οι χώρες φύγουν από τον χάρτη, αντιλαμβάνεστε
πόση αναστάτωση προκαλείται στο όλο σύστημα. Όντως, έχουμε δει από τις πρώτες ώρες, όχι μέρες, από τις πρώτες ώρες μετά την εισβολή, μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Τώρα, επειδή είπατε να μοιραστεί το κόστος έτσι και να μην φάνε όλη την μπουνιά απευθείας οι χτινοτρόφοι, είπατε θα ήταν καλό και σωστό να δούμε να γίνεται ένας διαμερισμός. Αυτό πώς θα γίνει? Για παράδειγμα, μαζί με τις ζωοτροφές υπάρχουν και τα σιτηρά που είναι για άλλα παραγωγή. Για παράδειγμα, το αλεύρι για το ψωμί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τώρα ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις στην τιμή του κρέατος, που είναι λογικό. Πώς αλλιώς μπορεί να διαμοιραστεί όλο αυτό? Κοιτάξτε, θα πρέπει να φτάσει σε όλη την αγροβιοτροφική αλυσίδα και στα τελικά προϊόντα, στα τυριά, στο γάλα, στο κρέας. Στο γάλα έχουμε αύξηση, έτσι κι αλλιώς. Στο παστεριωμένο γάλα έχουμε 3 σέντ, έτσι κι αλλιώς. Η αύξηση εκείνη όμως είναι λόγω της αύξησης του κόστου για την παστερίωση και όχι λόγω ναι, της... Ναι, σωστό. Άρα ενδέχεται και άλλη αύξηση στο λέτε. Εκεί λοιπόν η αύξηση δεν είναι λόγω του ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος παραγωγής, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν και αυτό. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην ακούγομαι ευχάριστος στα αυτιά των ακροατών, των τηλεθεατών σας και των καταναλωτών, αλλά αυτό θα είναι πιο δίκαιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς κατανέμεται το κόστος σε όλο τον κόσμο και επίσης πρέπει να σας πω ότι ως Υπουργείο, ως κυβέρνηση μάλλον, παίρνουμε και τα μέτρα μας ούτως ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα σχροκέρδειας. Δηλαδή, ναι. Μόλις είδαμε την κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργούνται, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου δόθηκε η δυνατότητα και το εργαλείο στην Υπουργό Εμπορίου να επιβάλλει πλαφόν και στα σιτηρά, έχοντας έτσι τη δυνατότητα, αν και όταν παρατηρηθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, αμέσως να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να περιορίσει τις αυξήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω να